Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή να έχουμε μία κοινή αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μιας κρίσης που παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης και που προφανώς δεν αφορά μόνο μία χώρα ή μόνο τις χώρες προέλευσης ή προορισμού. Είναι μία διεθνής κρίση, προφανώς αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και ως εκ τούτου έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπιστεί ως ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα στην κατεύθυνση της αναζήτησης μιας κοινής ευρωπαϊκής λύσης που δεν μπορούσε παρά να περνάει μέσα από την επιδίωξη μιας συμφωνίας με την Τουρκία για την μείωση των ροών. Αυτό που πριν από 15 μέρες έμοιαζε ως ένα εγκαταλελειμμένο σχέδιο, δηλαδή η κοινή ευρωπαϊκή λύση στα πλαίσια μιας κοινής συμφωνίας με την Τουρκία, και όλοι θα θυμάστε στην έκτακτη σύνοδο κορυφής πριν 11 μέρες, όχι πριν από 15, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής θα θυμάστε όλοι σχεδόν είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συμφωνία και οι περισσότεροι προσανατολιζόντουσαν σε μονομερείς ενέργειες που εν πάση περιπτώσει μονομερείς ενέργειες χωρίς συμφωνία με την Τουρκία, δηλαδή κλεισίματος του Βαλκανικού δρόμου χωρίς μείωση των ροών, ενήχε τον κίνδυνο να μετατραπεί η Ελλάδα, που είναι η πρώτη χώρα που γεωγραφικά δέχεται τις ροές, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, ως μια αποθήκη ψυχών. Σήμερα λοιπόν αυτό το εγκαταλειμμένο σχέδιο γίνεται κοινή απόφαση των 28 και τα σχέδια των μονομερών ενεργειών μπαίνουν στο ψυγείο. Και αυτό δεν μπορούμε παρά να το χαρακτηρίσουμε ως μια θετική εξέλιξη. Η Ελλάδα μέσα σε αυτές τις 10 μέρες που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκτακτη σύνοδο για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης πέτυχε μια σημαντική, θα μου επιτρέψετε να πω, διπλωματική νίκη, μια σημαντική διπλωματική επιτυχία. Όλες αυτές τις 10 μέρες αθόρυβα μεν αλλά σε διαρκή επικοινωνία με την κυπριακή κυβέρνηση και τον πρόεδρο Αναστασιάδη συνεργαστήκαμε πολύ στενά ώστε να αποτρέψουμε παράλογες απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς που ήθελαν να βάλουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για λύση στο προσφυγικό πτυχές του κυπριακού προβλήματος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και μάλιστα στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία επίλυσης του Κυπριακού. Και βεβαίως καταφέραμε αθόρυβα αλλά πολύ ουσιαστικά αυτές οι απαιτήσεις για άνοιγμα των 5 κεφαλαίων που έχει παγώσει η Κύπρος, μεταξύ των οποίων και ένα που έχουμε παγώσει εμείς, το 31, που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα εξαιτίας του κάζους Μπέλη από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτές οι απαιτήσεις έφυγαν από το τραπέζι και ανοίγουν άλλα κεφάλαια. Δίδεται βεβαίως η φιλελευθερωποίηση της βίζας, ανοίγει η βίζα για τους Τούρκους πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταφέραμε με μια δύσκολη προσπάθεια μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ χθες βρέθηκα με κύριο αυτό το θέμα και στη συνάντηση των σοσιαλδημοκρατών και σοσιαλιστών ηγετών για να προσπαθήσω να τους πείσω για το πόσο σημαντικό είναι να μην παρεμβληθεί και να μην δημιουργήσουμε τραύματα στην προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού προβλήματος βάζοντας αυτά τα κεφάλαια στο τραπέζι. Και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ολάν που δέχτηκε να δώσει το άνοιγμα του κεφαλαίου 33, ενός άλλου κεφαλαίου που είχε παγώσει ο προκάτοχός του Σαρκοζή, αντί των κεφαλαίων που απαιτούσε η Τουρκία και που προφανώς είχαν να κάνουν
με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως, με αυτή την προσπάθειά μας να κρατήσουμε στεναρή στάση σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, δεν περιχαρακωθήκαμε, δεν κλειστήκαμε στο καβούκι μας και τολμήσαμε, και μάλιστα την αμέσως επόμενη μέρα από την έκτακτη σύνοδο κορυφής, πριν 10 μέρες λοιπόν, στις 8 Μάρτη, να πάμε στη Σμύρνη. Και πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι είναι μια παρακινδυνευμένη κίνηση. Τολμήσαμε όμως και πήραμε αυτό που θέλαμε. Την επιτάχυνση της Συμφωνίας Επανεισδοχής για την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία σε άμεση συνεργασία με την Τουρκία. Μέχρι σήμερα από την αρχή του έτους έχουν γίνει 800 επιστροφές και αυτό είναι ρεκόρ, το οποίο φυσικά θα επιταχυνθεί, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως θέσαμε τις βάσεις της Σμύρνη για τη σημερινή απόφαση. Αυτά τα οποία συμφωνήσαμε στη Σμύρνη σήμερα επικυρώνονται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, διότι προφανώς δεν είναι διμερές πρόβλημα, προσφυγική κρίση και αντιμετώπιση της και η μείωση των ροών, αλλά είναι ένα διεθνές πρόβλημα και ορθώς τίθεται υπό τη σκέπη της ευρύτερης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Για άλλη μια φορά λοιπόν αποδεικνύεται ότι όποιος τολμά με σχέδιο στην εξωτερική πολιτική και δεν περιχαρακώνεται πίσω από κορώνες που είναι ωραία να τις λέει κανείς, αλλά πρέπει να έχει και αποτελέσματα, όποιος τολμά με σχέδιο έχει επιτυχίες. Όποιος περιχαρακώνεται δεν κερδίζει ποτέ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών έντονων διαπραγματεύσεων, απαιτήσαμε από τους εταίρους μας πλήρη κάλυψη σε πολιτικό και νομικό επίπεδο ότι η υλοποίηση της συμφωνίας που πετύχαμε σήμερα θα είναι απολύτως μέσα στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι απολύτως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ό,τι αφορά το νομικό της πλαίσιο και δεν πρόκειται να κάνουμε υποχωρήσεις από αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Υπάρχει λοιπόν σαφής αναφορά στην απόφαση, στα συμπεράσματα τα κοινά των 28, ότι ο μηχανισμός διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου που θα γίνονται στην Ελλάδα θα είναι απολύτως στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας και τα αιτήματα θα εξετάζονται εξατομικευμένα, όπως ακριβώς προβλέπει η διεθνής νομιμότητα και η συνθήκη της Γενέβης. Ενώ απαιτήσαμε και ρητή αναφορά στο κείμενο ότι όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται με τη στενή συνεργασία της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Επίσης, διεκδικήσαμε και πετύχαμε μία απόφαση για ουσιαστική και πλήρη στήριξη και ενίσχυση, άμεση ενίσχυση στις υποδομές μας και κυρίως ενίσχυση σε προσωπικό της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου. Τόσο μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, της ΙΑΣΟ, όσο όμως και μέσα από την άμεση αποστολή εξειδικευμένου προσωπικού από κράτη-μέλη για να συνδράμουν τις προσπάθειες της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου. Έτσι λοιπόν άμεσα τις επόμενες μέρες θα έρθουν στην Ελλάδα περίπου 2.300 άτομα, 400 εμπειρογνώμονες στα ζητήματα ασύλου, 400 μεταφραστές και 1.500 άτομα που αφορά προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα ασφαλείας. Βεβαίως, επιτρέψτε μου ένα συνολικό σχόλιο. Η απόφαση η οποία πήραμε έχει μια κεντρική λογική. Η κεντρική λογική είναι
χτυπάμε το δίκτυο της παράνομης διακίνησης, τους διακινητές, προσπαθούμε να καταργήσουμε με κάθε τρόπο τις παράνομες οδούς, τις παράνομες προσφυγικές ροές, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούμε μία νόμιμη οδό για τους πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς προστασίας και διεκδικούν άσυλο στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, η απόφαση για απευθείας επανεγκατάσταση από την Τουρκία προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν αριθμό αξιόλογο, θα λέγε κανείς, 72.000, είναι ένα θετικό βήμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το θετικό βήμα της δημιουργίας μιας νόμιμης οδού χωρίς όρους και προϋποθέσεις που θέτουν μια σειρά από κράτη-μέλη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μέσα από τα διαδοχικά φίλτρα για τη μείωση των ροών έχουμε αποτέλεσμα και άρα έχουμε πραγματική μείωση των ροών. Ποια είναι αυτά τα φίλτρα? Το πρώτο φίλτρο, και αυτή είναι μια υποχρέωση που έχει αναλάβει η Τουρκία, είναι το χτύπημα του δικτύου αυτού των διακινητών στις τουρκικές ακτές. Ένα δίκτυο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις μεγάλες. Προφανώς οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έρχονται μέσω της θάλασσας του Αιγαίου στα ελληνικά νησιά έρχονται πάνω σε κάποιες βάρκες. Αυτές οι βάρκες κάπου φτιάχνονται. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ολόκληρα συστήματα υποδομών που αυτή τη στιγμή συνδράμουν για αυτό το παράνομο δίκτυο διακινητών και η Τουρκία έχει αναλάβει την υποχρέωση με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το παράνομο δίκτυο να το πλήξει αποτελεσματικά. Αυτό είναι το πρώτο φίλτρο. Το δεύτερο φίλτρο είναι η επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Και εκεί η Τουρκία δεσμεύεται να άρει τα προσκόμματα που μέχρι στιγμής θέτει, ώστε η επιχείρηση του ΝΑΤΟ να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική. Διότι μέχρι σήμερα έχουμε επιχείρηση μονάχα ανάμεσα στη Λέσβο και στο Αϊβαλί, στις τουρκικές ακτές απέναντι από τη Λέσβο. Το τρίτο φίλτρο είναι αυτό που αποφασίστηκε σήμερα. Όταν λοιπόν ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο φίλτρο δεν έχει αποτέλεσμα, δίνουμε ένα ισχυρό αντικίνητρο στους πρόσφυγες και στους μετανάστες να χρησιμοποιήσουν τα δίκτυα των διακινητών και να βρεθούν στα ελληνικά νησιά. Ταυτόχρονα το αντικίνητρο είναι σαφές. Αυτοί οι οποίοι θα έρχονται δεν θα έχουν προτεραιότητα στη διαδικασία του resettlement και αν είναι παράτυποι μετανάστες θα επιστρέφουν άμεσα, αν είναι μετανάστες που χρήζουν διεθνούς προστασίας θα κρίνεται εξατομικευμένα το αίτημά τους. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν θα περιλαμβάνονται στην διαδικασία κατά προτεραιότητα στη διαδικασία του resettlement. Αυτό είναι ισχυρό αντικίνητρο και πιστεύουμε ότι το μήνυμα που βγαίνει σήμερα από αυτήν την απόφαση, την κοινή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είναι η ενεργοποίηση αυτών των τριών φίλτρων προκειμένου να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα στην μείωση των ροών από τις τουρκικές ακτές προς τα ελληνικά νησιά. Βεβαίως, προϋπόθεση της επιτυχής εφαρμογής αυτής της συμφωνίας είναι η άμεση έναρξη εφαρμογής που θα προκύψει βεβαίως μέσα από την άμεση αποστολή της ενίσχυσης, της ευρωπαϊκής ενίσχυσης στο πεδίο σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές και την υπηρεσία ασύλου, αλλά βεβαίως και η άμεση ανταπόκριση των τουρκικών αρχών για την μείωση των ροών ή έστω στη διατήρησή τους στο πλαίσιο που βρίσκονται τις δύο τελευταίες μέρες, που είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό πλαίσιο. Όμως δυστυχώς έχουμε ξαναδεί να έχουμε χαμηλές ροές κατά τη διάρκεια των συνόδων κορυφής, οι οποίες μετά αυξάνονται. Άρα λέω ότι η προϋπόθεση για την επιτυχή και άμεση εφαρμογή είναι να διατηρηθούν οι χαμηλές ροές που έχουμε τις τελευταίες μέρες.
Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι για μας αποτελεί άμεση προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στα βόρεια σύνορά μας, στην Ιδωμένη. Μια κρίση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας μονομερών ενεργειών χωρών της Βαλκανικής Οδού που αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους πέρα και έξω από τα πλαίσια και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς νομιμότητας σε ό,τι αφορά πρόσωπα που χρήζουν προστασίας και ζητούν άσυλο. Εμείς για άλλη μια φορά, η ελληνική κυβέρνηση για άλλη μια φορά απευθύνει έκκληση προς τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται για μέρες εκλοβισμένοι και περιμένουν την προοπτική να ξανανοίξουν τα σύνορα. Τους απευθύνουμε έκκληση να φύγουν από την περιοχή, να φύγουν από την Ιδωμένη, να φύγουν από αυτούς τους πολύ πρόχειρους και ακατάλληλους καταβλισμούς που μόνοι τους έχουν στήσει. Η παραμονή τους εκεί εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη δική τους υγεία και να μεταφερθούν με ασφάλεια σε ασφαλή και ανθρώπινα κέντρα υποδοχής που η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει και που θα συνεχίζει να χτίζει ήδη αυτή την ώρα και θα συνεχίζει να χτίζει όλο το επόμενο διάστημα, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες και του τελευταίου ανθρώπου που βρίσκεται στη χώρα μας και χρειάζεται άμεσης βοήθειας, στήριξης, τροφής, ζεστασιάς, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν ακατάπαυστα αυτές τις μέρες και συγκροτούν τον κρατικό μηχανισμό, τις δομές που αφορούν τον ελληνικό στρατό, την ελληνική αστυνομία, τους εθελοντές, τους πολίτες πάνω απ' όλα, τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα, που δίνουν από το υστέρημά τους προκειμένου να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να συμβάλλουν ώστε να αποτραπεί αυτή η πρωτοφανής κρίση, η πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση, η πρωτοφανής προσφυγική κρίση που χτυπάει τη χώρα μας, εξαιτίας βεβαίως της γεωγραφικής τοποθεσίας και όχι εξαιτίας του γεγονότος ότι η χώρα μας έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, όπως άλλες χώρες έχουν παίξει και που δεν δέχονται να πάρουν μεγάλο μέρος του βάρους, και αναφέρομαι στις χώρες που είχαν συμβάλει το προηγούμενο διάστημα σε παράλογες επιλογές επεμβάσεων, διάλυσης ολόκληρων χωρών, κρατών στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής συνεννόησης για να πάρουμε την καλύτερη δυνατή στο πλαίσιο του εφικτού και των συσχετισμών και της δυσκολίας που έχουν πάντα οι αποφάσεις ανάμεσα σε 28 κράτη-μέλη και ανάμεσα στους 28 και στην Τουρκία πόσο δε μάλλον, το καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε το έχουμε πετύχει. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά προκειμένου να είμαστε το ταχύτερο δυνατό έτοιμοι να εφαρμόσουμε μια δύσκολη συμφωνία που όμως είναι η μόνη διέξοδος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κρίση την οποία βιώνουμε. Σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, ερωτήσεις παρακαλώ, κύριος Φασουλάς από την ΕΡΤ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι θα έρθουν 2.400 από την Ευρώπη ως τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα. Όμως, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας, προκειμένου αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί και να μην στην πορεία χαλάσουν τα πράγματα, θα υπάρχει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μου επιτραπεί όρος, και κάποιοι τοποτηρητές οι οποίοι θα επιβλέπουν ότι αυτά που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία θα υλοποιούνται? Οι 2.300 που θα έρθουν άμεσα για την τεχνική βοήθεια δεν είναι τοποτηρητές, είναι συνεργάτες μας. Έρχονται για να μας βοηθήσουν, για να βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές. Οι ελληνικές αρχές είναι αυτές που θα έχουν το authority, που θα έχουν δηλαδή την άμεση δυνατότητα να
υλοποιήσουν και να ελέγξουν την επιτυχή εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Σε άμεση συνεργασία λοιπόν με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά και σε άμεση συνεργασία και με τις τουρκικές αρχές, και μου δίνω την ευκαιρία να πω και κάτι, διότι γράφτηκαν το προηγούμενο διάστημα διάφορα στα μέσα ενημέρωσης ότι δήθεν είναι εθνική μειοδοσία το γεγονός ότι δεχόμαστε στα ελληνικά νησιά εκπροσώπους των τουρκικών αρχών για να συνεργαστούμε μαζί τους. Μα γιατί να μην πει το ίδιο κανείς από την απέναντι πλευρά, διότι για πρώτη φορά Έλληνες αξιωματικοί θα βρίσκονται στα τουρκικά παράλια και θα συνεργάζονται με τους αντίστοιχους Τούρκους αξιωματικούς. Δηλαδή, αν μπαίναμε σε αυτή τη λογική, δεν θα πηγαίναμε ποτέ σε μια συνεργασία με την Τουρκία να λύσουμε το κοινό μας πρόβλημα. Αν μπαίναμε στη λογική ότι δεν πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία, θα μπαίναμε στη λογική της μετατροπής της χώρας μας σε αποθήκη ψυχών. Διότι de facto θα οδηγούμεθα στο σχέδιο Β που κάποιοι ακραίοι εντός των 28 το είχαν προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός σε κάθε σύνοδο κορυφής έλεγε ότι εφόσον η Ελλάδα δεν μπορεί να φυλάξει τα σύνορά της, να ενισχύσουμε τα Σκόπια, να ενισχύσουμε τη Βουλγαρία, να φράξουν τα σύνορα για να μην έρχονται σε εμάς οι πρόσφυγες. Και εδώ καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι κανείς να έχει να αντιμετωπίσει μια κυρίαρχη αντίθεση μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εδώ συγκρούονται δύο αντιλήψεις. Η μία αντίληψη ξενοφοβική, που λέει ούτε ένας να μην έρθει στην Ευρώπη, και η άλλη αντίληψη που λέει ότι πρώτα και κύρια η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπροστά σε μια ανθρωπιστικών διαστάσεων τραγωδία και πρέπει να δεχθεί πρόσφυγες, και δεύτερον ότι δεν μπορεί κανείς να λειτουργεί με τη λογική αν δεν είναι στη δική μου αυλή ας τα βρουν αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Το μέτωπο λοιπόν εντός της Συνόδου των 28 ήταν ανάμεσα σε αυτούς που προκρίνουμε κάθε φορά μια ευρωπαϊκή λύση και σεβασμό στους κοινούς κανόνες μεταξύ των οποίων είναι και η αλληλεγγύη, και σε κάποιους που θέλουν οι κανόνες να τηρούνται μόνο όταν τους ευνοούν και όταν είναι να αντιμετωπίσουν από κοινού ένα βάρος και πρέπει να το μοιραστούν, να λένε βρείτε το πρόβλημα μόνοι σας. Θεωρώ λοιπόν ότι τοποτηρητές ή τοποτηρητές θα είμαστε όλοι μας τοποτηρητές, και κυρίως η ίδια η ζωή θα δείξει κατά πόσο θα μπορέσουμε μια δύσκολη, επαναλαμβάνω, συμφωνία να την υλοποιήσουμε και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Συνεπώς και οι 28 που βρισκόμαστε δυστυχώς κάθε 10 μέρες πλέον να συζητάμε, να προσπαθούμε να λύσουμε ένα δύσκολο γρίφο, θα είμαστε τοποτηρητές, και οι τουρκικές αρχές επίσης, και όλοι θα είμαστε υπόλογοι για το αν τηρούμε τις κοινές μας δεσμεύσεις. Πρέπει όμως, μιας και μου δίνει την ευκαιρία, να πω, η επίλυση του προσφυγικού προβλήματος έρχεται κατά την προσωπική μου άποψη μόνο μέσα από το δρόμο της ευρωτουρκικής συνεργασίας και της ευρωτουρκικής προσέγγισης. Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, κατά την άποψή μου, θα είναι και η προϋπόθεση για το προχώρημα της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν από την άλλη πλευρά δεν υπάρξει ανταπόκριση, αντιλαμβάνεστε ότι ένα στρατηγικός, θέλω να πιστεύω, στόχος της Τουρκίας, τον οποίο σταθερά υποστηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος, διότι θεωρούμε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι και μοχλός πίεσης για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη γείτονα χώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι η επιτυχής τήρηση των συμφωνηθέντων είναι ένα κριτήριο και για την προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας, όπως επίσης βεβαίως και η πορεία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι επιτυχή προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων δεν μπορούμε να έχουμε, και επιτυχή κατάληξη πόσο δε μάλλον δεν μπορούμε να έχουμε, όταν η παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου συνεχίζεται. Συγγνώμη, είστε πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Τσιγουρής. Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα να λέτε ότι το σχέδιο, οι επιλογές της μονομερής, η λογική των μονομερών ενεργειών έχει μπει στο ψυγείο.
καθώς έρχεται μια λύση. Η ουσία πάντων είναι αλήθεια όμως ότι δεν ξέρω αν έχουν μπει στο ψυγείο οι μονομερείς ενέργειες, ότι τα σύνορα παραμένουν κλειστά στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας από τους γειτονές μας. Και η λύση αυτή ήρθε αφότου τα σύνορα έκλεισαν με τη μονομερή τους πρωτοβουλία. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, μίλησατε για μια δύσκολη συμφωνία που τώρα πρέπει με την βοήθεια των εταίρων οι ελληνικές αρχές, η ελληνική πολιτεία να μπορέσει να υλοποιήσει. Άρα είναι μεγάλο το βάρος. Θέλω να ρωτήσω αν ο κύριος Μουζάλας, που μετήχε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και είναι εδώ δίπλα μας, καλησπέρα κύριε Υπουργέ, θα υλοποιήσει, θα μετέχει σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω. Όταν λέω όταν λέω έχει μπει στο ψυγείο, το plan B κάποιον που ήταν η μονομερής ενέργειας και η μετατροπή της Ελλάδας σε μία αποθήκη ψυχών, δεν είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό σχέδιο που de facto υλοποιείται, διότι έχουμε ένα άλλο σχέδιο, το plan A, το οποίο πάμε να υλοποιήσουμε. Και αυτό είναι μια νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση. Και είναι μια νίκη όλων όσων σε δύσκολες συνθήκες επιδιώκουμε ευρωπαϊκές λύσεις και παίρνουμε και το πολιτικό κόστος. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι εναλλακτικές είναι πολύ πολύ χειρότερες για όλους μας. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ, έχοντας ζήσει όλες αυτές τις συνόδους και ιδίως τις δραματικές προηγούμενες συνόδους, όπου κάποιοι έθεταν βέτο πριν από 10 μέρες, θυμηθείτε, πριν από 11 μέρες, είχαμε από την πλευρά του Ούγγρου Πρωθυπουργού βέτο για αυτό το σχέδιο. Τώρα το αποδέχτηκε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι μια επιτυχία. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι οι ενέργειες αυτές ήταν μονομερείς έξω από το πλαίσιο των αποφάσεων. Χαίρομαι που το αναγνώρισε και ο κύριος Μητσοτάκης χθες στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που άλλα έλεγε στο εσωτερικό της χώρας, αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη εμφανίζεται με μία θέση που συνάδει τόσο με την πραγματικότητα όσο και με την εθνική θέση. Λέω λοιπόν ότι είναι μια επιτυχία το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο έχουμε την προσπάθεια προσέγγισης και υλοποίησης μιας ευρωπαϊκής λύσης. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, κύριε Τσιγουρή, σας αρέσει να κάνετε πάντα δύο ερωτήματα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εδώ βρισκόμαστε για να υλοποιήσουμε μια πολύ δύσκολη, σε δύσκολες συνθήκες, εθνική γραμμή, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Το τελευταίο πράγμα που απασχόλησε τόσο τον Γιάννη τον Μουζάλα, που είχαμε μια καθημερινή, πολύ ωραία εδώ βασανιστική διαπραγμάτευση, όσο και εμένα, ήταν ζητήματα δευτερεύουσας σημασίας, τα οποία βεβαίως θα τα αντιμετωπίσουμε στην ώρα τους, διότι όλοι αντιλαμβάνεστε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν και τα καλά τους, έχουν και τις δυσκολίες τους. Εγώ θέλω να σας πω μονάχα ότι παραμένω σταθερός σε όλα όσα έχω δηλώσει και είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή όταν θα συναντηθώ και με τον Πάνο Καμένο αμέσως μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που και αυτός βρίσκεται σε μια εθνική αποστολή. Θέλω να εξάρω όμως την συνεισφορά του Γιάννη του Μουζάλα, όσο όμως και του Πάνου του Καμένου, σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια. Χωρίς την δική τους συνεισφορά, χωρίς τη συνεισφορά του πρώτου, δεν θα είχαμε καταφέρει να έχουμε δημιουργήσει ένα τόσο θετικό κλίμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταπόκριση της Ελλάδας σε μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση. Χωρίς τη συνεισφορά του δεύτερου, δεν θα είχαμε καταφέρει να έχουμε φτάσει σε ένα τόσο τέλειο, θα έλεγα, επίπεδο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις μας και το χτίσιμο των θέσεων, που χάρη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει φτάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι χώρες που έκλεισαν τα σύνορα θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες το επόμενο χρονικό διάστημα? Και τι σας κάνει να είστε αισιόδοξος ότι η Τουρκία θα τηρήσει τη συμφωνία, από τη στιγμή που και στο παρελθόν υπήρξε συμφωνία η οποία τελικά δεν ίσχυσε
με το που προέκυψε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημά σας, το οποίο δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες που θα επαναγκαθίσταται από την Τουρκία προς την Ευρώπη, αλλά και αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα και πρέπει να μετεγκατασταθούν προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γνωστό ότι κινούμαστε στα πλαίσια της συμφωνίας που είχαμε από, από το 2015, νομίζω στο Συμβούλιο που έγινε την άνοιξη του 2015, πάρθηκε απόφαση για 160.000 άτομα με την κατάσταση από Ελλάδα και Ιταλία, και το Σεπτέμβρη του 2015. Και στην απόφαση που αφορά την επανεγκατάσταση από την Τουρκία σήμερα μιλάμε για 72.000. Αυτές οι 160.000 και 72.000 αφορούν την εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών. Συνεπώς θα υλοποιηθούν. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσει η διαδικασία, να υλοποιηθούν αυτές οι μετεγκαταστάσεις. Θα θέλαμε να υπάρχει αναλογική συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Αυτή είναι η θέση μας, την έχουμε διατυπώσει με μεγάλη ένταση. Από εκεί και πέρα, αυτή η αντίθεση, την οποία σας περιέγραψα με πολύ γλαφυρό τρόπο πιο πριν, παραμένει στους κόλπους της Ένωσης. Η αντίθεση σε αυτούς που αντιλαμβάνονται την Ένωση ως μια αλακάρτ διαδικασία σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων και σε αυτούς που θεωρούν ότι η Ένωση πρέπει να έχει κανόνες που όλοι να τους τηρούν. Αυτή η αντίθεση θα ξαναβρεθεί μπροστά μας σε άλλα ζητήματα. Εύχομαι όχι στο προσφυγικό. Η θέση δική μας είναι σαφής και θέλω να σας την επαναδιατυπώσω. Η θέση η δική μας είναι ότι το relocation και το resettlement, η μετεγκατάσταση και η επανεγκατάσταση, δεν πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση. Πρέπει να είναι σε αναλογική βάση, ανάλογα με τον πληθυσμό ή την οικονομική δυνατότητα της κάθε χώρας να υποδεχθεί πρόσφυγες ή μετανάστες. Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε ότι θα τηρηθούν οι αποφάσεις που μέχρι σήμερα έχουν πάρθει. Όμως κάποια στιγμή είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν ο κόμπος φτάσει στο χθένι, τα ζητήματα αυτά θα ξανατεθούν στο τραπέζι συζήτησης και αν κάποιοι επιμένουν στο ότι δεν θέλουν να δεχθούν να μοιραστούν κοινές ευθύνες και κοινό βάρος, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι ώστε να συνεισφέρουν. Αν δεν θέλουν να πάρουν πρόσφυγες, θα πρέπει να έχουν μια οικονομική συνεισφορά. Διότι η Ευρώπη έχει κανόνες κοινούς και δεν μπορεί κάποιοι να τους τηρούν και κάποιοι άλλοι να κάνουν τον κορόιδο. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά το αν η Τουρκία... Κοιτάξτε, η Τουρκία δεν είχαμε καταλήξει συμφωνία με την Τουρκία ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα καταλήξαμε. Άρα δεν μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι μην προτρέχετε, μην προκαταβάλλετε αρνητικά ότι δεν θα εφαρμόσουν όλα όσα έχουν συμφωνήσει. Ας είμαστε εμείς εντάξει από την πλευρά μας, ας προσπαθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει και να κρίνουμε και τους γείτονές μας για το αν θα εφαρμόσουν αυτά τα οποία έχουν δεσμευτεί. Μία τελευταία ερώτηση, λυπάμαι πολύ. Ο κύριος Ατζολέτος. Μια και τελευταία ερώτηση, ήθελα να σας ρωτήσω για την αξιολόγηση. Είχατε την ευκαιρία εδώ να συζητήσετε για αυτό το θέμα και αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ναι, κάθε φορά που συναντιέμαι έχω την ευκαιρία να κουβεντιάσω και το θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης εξαιτίας προσφυγικής κρίσης. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, κατά γενική ομολογία, των ευρωπαϊκών θεσμών και των ηγετών με τους οποίους συναντιέμαι, έχει τηρήσει απολύτως τις δεσμεύσεις της. Αυτό που επαναλαμβάνω διαρκώς στις συναντήσεις μου μαζί τους είναι ότι η ελληνική πλευρά θα τηρήσει πλήρως όσα συμφωνήσαμε, δεν θα κάνει λιγότερα από όσα συμφωνήσαμε τον προηγούμενο Ιούλη, αλλά δεν πρόκειται να κάνει και τίποτα περισσότερο από όσα συμφωνήσαμε τον προηγούμενο Ιούλη. Τίποτα λιγότερο, αλλά και τίποτα απολύτως περισσότερο. Όσοι ζητούν περισσότερα, νομίζω ότι θα πρέπει να κληθούν να δώσουν απαντήσεις για το αν το κάνουν επειδή έχουν επιχειρήματα ή αν το κάνουν επειδή έχουν άλλους στόχους και σκοπούς και θέλουν να εγκαταλείψουν την παρουσία τους στο πρόγραμμα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο
πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα κληθούν να το απαντήσουν. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται διαπραγμάτευση στο πεδίο, άρα πολύ σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα, τα οποία θα τα δούμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν.